Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια που έρχονται, η δίκη της Χάιδος έχει ξεκινήσει και στο δικαστήριο καταθέτουν υπέρ της τόσο ο Στάθης όσο και η Αθηνά. Η αγωνία είναι μεγάλη. Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η ώρα που η Χάιδο θα κληθεί να απολογηθεί, τρέμει και η ίδια για εκείνη τη στιγμή. Στο μεταξύ, η Μαργαρίτα καταθέτει στο δικαστήριο και λέει τα καλύτερα για τη Χάιδο, αλλά στη συνέχεια τη στριμώχνει ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής και τη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Αμέσως μετά ακολουθεί η απολογία της Χάιδος, όπου η κατηγορούμενη αφηγείται με συγκινητικό τρόπο όσα έγιναν την ημέρα που σκότωσε το Σωτήρι Βαφέα στους Πορτοκαλαιώνες. «Είδα τον Βαφέα να σημαδεύει με όπλο τον μονάκριβό μου γιο. Τα πόδια μου κόπηκαν. Δεν γινόταν να χάσω και το άλλο μου παιδί. Να μου το σκοτώσουν και αυτό. Έκανα ό,τι θα έκανε κάθε μάνα για να σώσει το σπλάχνο της», λέει κλαίγοντας. Αμέσως μετά στο δικαστήριο παίρνει το λόγο ο εισαγγελέας, όπου η αγόρευσή του είναι πραγματικός καταπέλτης για τη Χάιδο και ζητά την καταδίκη της σε ισόβια, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Μετά από την πρόταση του εισαγγελέα, όλοι είναι ταραγμένοι και τρομαγμένοι και πολύ ανήσυχοι, καθώς φοβούνται ότι η Χάιδο θα καταδικαστεί. Έτσι, η δίκη της Χάιδος μπαίνει στην τελική ευθεία με τις αγορεύσεις της πολιτικής αγωγής και της υπεράσπισης. Η αγόρευση του Λυκούργου κερδίζει τις εντυπώσεις και μια μικρή ακτίδα αισιοδοξίας αρχίζει να φαίνεται. Αλλά η μοίρα της Χάιδος συνεχίζει να κρέμεται από μια κλωστή. Αμέσως μετά, η ψηφοφορία για την ετιμιγορία ξεκινάει και ο πρώτος ένοχος την κρίνει ένοχη. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!